Μένουμε στο ίδιο κλίμα. Απόψε στο δελτίο μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, Νικολέτα Σφακιανάκη. Ένα γνώριμο πρόσωπο για τους σταθερούς τηλεθεατές της Crete TV και φυσικά για όλους εμάς. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Λοιπόν, επιλέγουμε να μιλάμε στον Ενικό. Έτσι κι αλλιώς η ευγένεια και το επίπεδο μιας συζήτησης δεν περιορίζεται ούτε εξαντλείται στον πληθυντικό. Επομένως, από διαφορετικές θέσεις βέβαια αυτή τη φορά, εσύ θα κληθείς να απαντήσεις και να δεχτείς ενδεχομένως και την κριτική, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση των πραγμάτων από την πλευρά του δημοσιογράφου και πόσο διαφορετική από τη σκοπιά του υποψήφιου βουλευτή? Θα σου έλεγα, Κατερίνα, και καταρχάς να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα με μια τελείως διαφορετική πλέον ιδιότητα, έχοντας αφήσει πίσω το μικρόφωνο της δημοσιογραφίας και πλέον μπροστά στον ηρακλειώτικο λαό, διεκδικώντας την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του. Θα σου πω ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, αλλά και πολλές μεγάλες διαφορές. Τα κοινά σημεία έχουν να κάνουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα, με τις αγωνίες, με όλα αυτά που αφουγκραζόμαστε καθημερινά από τους πολίτες. Πράγματα τα οποία τα άκουγα και ως δημοσιογράφος. Όμως πλέον τα ακούω και τα συζητώ με τις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες από μια τελείως διαφορετική σκοπιά και προσπαθώντας ουσιαστικά να τους δείξω ότι έχουμε τη διάθεση, έχουμε την τόλμη, έχουμε το σχέδιο, θα προσπαθήσουμε, θα βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής. Αυτό που είναι το ζητούμενο, αν θέλεις, για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Επομένως, αυτό που εισπράττεις εσύ από τον κόσμο με τον οποίο συζητάς, ποιο είναι? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες και κάνουμε περιοδίες σε όλο το νομό Ηρακλείου. Βρισκόμαστε σε πολλά χωριά, συνομιλούμε, αφουγκραζόμαστε λοιπόν αυτές τις αγωνίες. Ο κόσμος αναζητά αλήθειες. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι οι Έλληνες πλήρωσαν πολύ ακριβά τις εύκολες υποσχέσεις. Υποσχέσεις οι οποίες ακούγονται ωραία στα αυτιά, όμως στην πράξη φυσικά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν και μόνο μπορούν να στοιχήσουν πολλά στον ελληνικό λαό. Φυσικά με επίκεντρο την οικονομία, αλλά δεσμεύσεις οι οποίες αποδείχτηκαν κενό γράμμα, υποσχέσεις οι οποίες δεν είχαν καμία βάση, δεν υπήρχε τίποτα κοστολογημένο και όλα αυτά τα πληρώσαμε ακριβά τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν αναζητά αλήθειες και είμαστε εδώ για να του τις δώσουμε. Γιατί αποφάσισες να εμπλακείς στα της πολιτικής, τη δεδομένη χρονική συγκυρία? Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί είναι μια εξαιρετικά σύντομη προεκλογική περίοδος, εξπρές. Είναι λίγο άνευρη, εννοώ σε ό,τι αφορά και τις τοποθετήσεις, αν θέλεις, των εκπροσώπων των κομμάτων. Και ένα εκλογικό σώμα επίσης, το οποίο έχει κουραστεί πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Όλα αυτά συνθέτουν μια κατάσταση, η οποία θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι και ιδιαίτερα θετική σε ό,τι αφορά έναν υποψήφιο νέο. Ξέρεις, Κατερίνα, συνομιλώντας με τον κόσμο καθημερινά, είναι ένα ερώτημα το οποίο μου το θέτουν τακτικά. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Η νέα γενιά πρέπει να βγει μπροστά. Και από τη στιγμή που ανήκω στη νέα γενιά, και ανήκω στη νέα γενιά εκείνη η οποία έχει αίσθημα στις πλάτες της, έχει αγωνίες, έχει σχέδιο, θέλει να δει την χώρα της να αναπτύσσεται και θέλει να δει και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, οι οποίοι είναι είτε στην ηλικία μου, είτε γενικότερα στη γενιά μου, να επιστρέφουν στον τόπο τους, να ζουν στον τόπο τους, τότε πρέπει όλοι να δηλώνουμε παρόν. Παρόν σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις, να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό το λέω όχι μόνο ως υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στον κάθε ψηφοφόρο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, καλώντας τον φυσικά να συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές, να ψηφίσει, να πάει στις κάλπες στις 7 Ιουλίου. Εγώ κατανοώ ότι η απογοήτευση είναι μεγάλη και ειδικά στα νέα παιδιά. Απογοήτευση η οποία έχει αυτό το. Ο αδερφέ μου, τι θα μου πεις κι εσύ, τι θα κάνεις κι εσύ για μένα? Όχι, είμαστε εδώ, η νέα γενιά είναι εδώ, γιατί υπάρχει, αν θέλεις, και ένα παράδειγμα, το οποίο όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η νέα γενιά δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Η νέα γενιά δεν είναι το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Η νέα γενιά είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε δουλέψει, έχουμε χρόνια εργασίας πίσω μας, ξέρουμε τις αγωνίες κάθε εργαζόμενου, ξέρουμε τις αγωνίες και του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το ενδεχόμενο, το σενάριο περί νέας εκλογικής αναμέτρησης το 15 Αύγουστο. Αυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένας ομός εκβιασμός? Ακούσαμε και την κυρία Γεννηματά να το χαρακτηρίζει κάπως έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου εκβιασμός, Κατερίνα. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω ως μια αυτονόητη παρατήρηση. Είναι κοινή λογική. Αν μετά τις 7 Ιουλίου δεν σχηματιστεί κυβέρνηση για οποιοδήποτε λόγο, τότε έχουμε επανάληψη των εκλογών. Πάμε και πάλι σε εκλογές. Και σε αυτές τις εκλογές θα πάμε με απλή αναλογική.
Αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτόματα θα οδηγήσει και σε ακυβερνησία. Και ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον αν θέλεις, και το λέω και με μια δόση κριτικής, πολύ μεγάλης κριτικής, προς αυτούς οι οποίοι έφεραν την απλή αναλογική στο προσκήνιο και τον κίνδυνο ακυβερνησίας για αυτή την χώρα, να ασκούν κριτική στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι εκβιάζει σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Δεν εκβιάζουμε, είναι η απλή λογική. Αν δεν έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 7 Ιουλίου, έχουμε φυσικά εκλογές μέσα στο 15 Αυγούστου. Θα σας έλεγε βέβαια κανείς ότι γιατί επιμένετε μετεπιτάσεως σε αυτό το κομμάτι, ο πρόεδρος του κόμματος τουλάχιστον, από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις σας ευνοούν επίσης. Mm-hmm. Η κυρία Γεννηματά, μόνο που δεν το έχει πει ευθέως ότι θα δώσει ψήφο ανοχή στη Νέα Δημοκρατία για μια σειρά από ζητήματα. Επομένως, το ζητούμενο είναι ότι ακόμα και αν είστε πρώτο κόμμα, mm-hmm. αυτό που θα πρέπει ουσιαστικά να κάνετε είναι να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας προκειμένου να συνεργαστείτε και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας. Γιατί να μην το κάνετε λοιπόν από τώρα? Θα έλεγα ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει όλη η διάθεση εκείνη και το έχει δείξει και η ευθύνη και η συνεπή στάση που λέει ότι θα συνεργαστούμε, θα συνεννοηθούμε σε μεγάλα εθνικά ζητήματα και όπου φυσικά οφείλουμε να το κάνουμε. Είμαστε εδώ για συνεννοήσεις. Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο και το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει να κάνει με το κυβερνητικό σχήμα το οποίο ενδεχομένως έχει στα συρτάρια του ως πρώτο πλάνο, ότι θα επιζητήσει τις συνεργασίες. Όχι απαραίτητα κοινοβουλευτικές συνεργασίες, αλλά το να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα άτομα τα οποία προέρχονται ενδεχομένως και από άλλους χώρους, αλλά έχουν να προσφέρουν πολλά σε μια κυβέρνηση. Όμως η αλήθεια είναι ότι η κάλπη της 7η Ιουλίου είναι άδεια. Το λέει και ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το λέμε και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι μπαίνουμε σε αυτή τη μάχη, δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών της 7η Ιουλίου, γιατί αυτό θα ήταν μια τεράστια ασέβεια προς όλους τους ψηφοφόρους. Υπάρχει ένα ρεύμα αποδοχής της Νέας Δημοκρατίας από τον ελληνικό λαό και αυτό οφείλεται στο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα τόσο για την οικονομική, αλλά όχι μόνο για την οικονομική πολιτική. Κάτι το οποίο στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, ο ελληνικός λαός αποδέχτηκε και φάνηκε από την διαφορά. Θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω με βάση τις σημερινές εξελίξεις, παρακαλώ τους συναδέλφους να μου κλείσουν το ακουστικό, γιατί δεν βοηθά, πως συντονίζει τη συζήτηση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ότι δεν πιστεύει στις επενδύσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, σήμερα είδαμε τις εξελίξεις. Έπεσαν οι υπογραφές για τους υδρογονάνθρακες, ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έτρεξε την ιστορία με το Καστέλι, άλλη πονεμένη ιστορία. Και επίσης έτρεξε και τα διαδικαστικά σε ό,τι αφορά το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Μήπως λοιπόν αυτό το αφήγημα πλέον καταραίει? Mm-hmm. Δεν θα έλεγα ότι καταραίει. Θα έλεγα αντιθέτως ότι ενισχύεται και με το παραπάνω μάλιστα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα κόμμα όταν ήταν στην αντιπολίτευση, όπου τις ιδιωτικές επενδύσεις τις είχε δαιμονοποιήσει, τις είχε βάλει στο στόχαστρο. Είχε βάλει στο στόχαστρο και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη και συνεπή στη στάση της που έλεγε ότι οι επενδύσεις είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν τη χώρα. Εμείς χαιρόμαστε για τη σημερινή εξέλιξη. Αν και θα βάλω, αν θέλεις, ένα ερώτημα στο πώς έτυχε αυτή η εξέλιξη να έρχεται λίγες ημέρες πριν τις εκλογές. Αν και αργά, γιατί 4 χρόνια κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αν και αργά, έγινε λοιπόν ένα βήμα για ιστορική η σημερινή ημέρα, για ένα πολύ σημαντικό θέμα για το νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη θα αποτελέσει έναν κόμβο, έναν ενεργειακό κόμβο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έλεγε εξ αρχής. Επενδύσεις, οι οποίες είτε αφορούν ενεργειακά, είτε αφορούν έργα υποδομών, είναι αυτά τα οποία μπορούν να μας πάνε μπροστά. Αναρωτιέμαι βέβαια, γιατί σε όλα αυτά που μου ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ενδεχομένως να προχωρούν ή να μην προχωρούν με προβλήματα ή όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα επενδυτικό σχέδιο και είπε: εγώ οραματίζομαι αυτό και το κάνω. Εντάξει, και κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια ή τα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι της διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Δεν θα πω ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Δεν θα πω ότι δεν έχουν γίνει καθυστερήσεις και για τα μεγάλα αυτά έργα, τα οποία αφορούν και το νησί μας. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη η οποία πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο αεροδρόμιο Καστελίου. Πίστεψε από την πρώτη στιγμή στην ανάγκη να έχουμε ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τον τουριστικό μας τομέα και όχι μόνο. Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα φέρει ουσιαστική ανάπτυξη. Ωστόσο, να πω ότι έχει να κάνει και με το αεροδρόμιο Καστελίου κάτι. Είχαμε ακούσει, όταν έπεσαν και οι υπογραφές, οι περιβόητες, είχαμε ακούσει δεσμεύσεις από την πλευρά του κ. Σπύριτζου ότι θα θεσμοθετηθούν, αν θέλετε, και κάποιες αλλαγές, οι οποίες έρχονται και με τις τιμές των απολωτριώσεων. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, για αυτούς που χάνουν την περιουσία τους.
κενό γράμμα. Δεν είδαμε τίποτα να προχωρά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πιστεύει σε αυτό το έργο, θα προχωρήσει, όπως όμως πιστεύει και στην αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης, του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, όταν πλέον φύγει το αεροδρόμιο από εκεί και θα είναι μια περιοχή φιλέτου για αξιοποίηση. Δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοποίηση της έκτασης αυτής. Αμέσως από την επόμενη μέρα φτιάχνουμε σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την αξιοποίηση του Νίκου Καζαντζάκη. Εάν ο κόσμος τώρα σε τιμήσει με την ψήφο του, ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα δώσεις και εσύ βαρύτητα, θα εργαστείς για αυτό, σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο? Νομίζω ότι και το Ηράκλειο αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και το κατά πόσο θα μπορέσει να αναπτυχθεί το Ηράκλειο έχει να κάνει και με το γενικότερο περιβάλλον. Φορολογικό, γραφειοκρατικό, όλες αυτές τις ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να δοθούν για το Ηράκλειο. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το Ηράκλειο και η Κρήτη συνολικά έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πάνω σε αυτά θα πρέπει να πατήσουμε. Έχει δυνατότητες. Έχει δυνατότητες τουριστικές, επιχειρησιακές. Έχει έναν παραγωγικό τομέα ο οποίος μπορεί να αποφέρει πολύ πλούτο και στον κάθε έναν παραγωγό και τοπικά, αλλά και στην χώρα μας. Θα πρέπει λοιπόν να σηκώσουμε μανίκια και να πούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδέσουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, να γίνει και το Ηράκλειο και η Κρήτη ένας ευρωπαϊκός προορισμός, ένα ευρωπαϊκό νησί, ένας ευρωπαϊκός νομός, όπως είναι αντίστοιχα άλλες πόλεις της Ευρώπης. Ας μην είμαστε φτωχοί συγγενείς. Το ακούμε αυτό πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς η Κρήτη απέχει πάρα πολύ από αυτό που θα μπορούσε να είναι σήμερα. Δυστυχώς. Και θα τολμήσω να προσθέσω, Κατερίνα, ότι δίνουμε και πολλά στον κρατικό κορβανά και το Ηράκλειο και η Κρήτη δεν παίρνει τίποτα πίσω σε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν λέμε ότι προχωρούμε τα έργα και τις επενδύσεις και τα έργα υποδομών τα οποία πρέπει να γίνουν στο νησί και να μην κόβουμε κορδέλες, αν θέλεις, δεξιά και αριστερά, λέγοντας ότι εγκαινιάζουμε έργα τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου και να είναι 2 και 3 χιλιόμετρα και να μένουν κόβοι, όπως για παράδειγμα ο δρόμος Μεσαράς, κόμβοι ανολοκλήρωτοι, παράλληλοι δρόμοι ανολοκλήρωτοι, αλλά να εγκαινιάζουμε ένα μικρό τμήμα και την ίδια ώρα να μην ξέρουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου τι ακριβώς θα γίνει με όλα τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν παράλληλα με το δρόμο της Μεσαράς. Να είμαστε λοιπόν αληθινοί απέναντι στον κόσμο. Πόσο έτοιμη είσαι, αλήθεια, να ασκήσεις κριτική ακόμη και στο ίδιο το κόμμα, αν χρειαστεί? Ξέρεις, Κατερίνα, η κριτική έχει αναπτυχθεί νομίζω μέσα μου ακόμη και λόγω επαγγέλματος και της επαγγελματικής μου δραστηριότητας τα τελευταία 11 χρόνια. Και τολμώ να πω ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο συζητά, συνδιαμορφώνει, προβληματίζεται, ακούει την κριτική και απαντάει με επιχειρήματα, δεν θα συμμετείχα ποτέ σε αυτή την προσπάθεια. Νιώθω λοιπόν. Αυτό δεν προέξω βέβαια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όχι, όχι, όχι. Νιώθω όμως ελεύθερη ότι όταν θεωρείς ότι πρέπει να ασκηθεί μια παραπάνω κριτική στο κόμμα, γιατί δεν γίνονται όλα τέλεια. Νομίζω ότι όποιος το πει αυτό. Πολλές φορές έχουμε δει αναντιστοιχεία λόγων έργων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω και το έχουμε καταγράψει κι εμείς πολλές φορές. Όμως από τη στιγμή που νιώθω ελεύθερη μέσα σε αυτό το κόμμα και να διαφωνήσω και να ασκήσω κριτική και να ζητήσω, αν θέλεις, αλλαγές πάνω σε πολιτικές, γι' αυτό συμμετέχω. Είμαι έτοιμη λοιπόν να ασκήσω κριτική, αλλά κυρίως είμαι έτοιμη να συνδιαμορφώσω στη Νέα Δημοκρατία μαζί με τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το αύριο αυτού του τόπου. Ωραία, να πάμε λίγο στα του ασφαλιστικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για υπεκφυγές, ότι κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Είσαι και κοινωνιολόγος πέρα από δημοσιογράφος. Το ασφαλιστικό είναι το νούμερο ένα κοινωνικό θέμα. Δεν χωρά αμφισβήτηση σε αυτό. Οπότε θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο επ' αυτού. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ όχι δεν έχει διαβάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Κάνει ότι δεν το έχει διαβάσει, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Απαντήσεις στο ζητούμενο της χώρας μας. Το ζητούμενο είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα σύστημα στο οποίο ο κάθε ασφαλισμένος θα νιώθει ότι τα λεφτά του πιάνουν τόπο. Και όχι ότι πέφτει σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, γιατί αυτό είναι τώρα το ασφαλιστικό μας σύστημα. Πέφτουν δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα. Τι λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να τα ακούει, να διαβάζει. Και όχι να διαβάζει, αν θέλεις, Κατερίνα, τα fake news για το πώς και το πώς έχει αυτό σχηματοποιηθεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει ότι το ασφαλιστικό, βάσει της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, έχει τρεις πυλώνες.
ο πρώτος πυλώνας είναι υποχρεωτικός, αναδιανεμητικός και δημόσιος. Τελεία. Και σε αυτό δεν φοράει καμία αμφισβήτηση, άσχετα αν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπουν. Ο δεύτερος πυλώνας είναι επίσης υποχρεωτικός, κεφαλαιοποιητικός, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δίνει άλλη όθηση στο ασφαλιστικό σύστημα, και είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, αλλά ιδιωτικός για τα επαγγελματικά εκείνα ταμεία, τα οποία θέλουν να απευθυνθούν σε ένα ιδιωτικό φορέα και να έχουν καλύτερη απόδοση, αν θέλει, στο χαρτοφυλάκιό τους, υπό την αυστηρή όμως πάντα επιτήρηση της Τράπεζας της Ελλάδος και όχι ανεξέλεγκτα. Ο τρίτος πυλώνας είναι καθαρά προαιρετικός για πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για καθέναν ο οποίος θέλει να το έχει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει μια τεράστια καταστροφολογία, δεν δίνονται απαντήσεις ως προς αυτή την καταστροφή την οποία φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο θα στοιχήσει η αλήθεια αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε ασφαλισμένο, ο οποίος βάσει και του δεύτερου πυλώνα, του κεφαλοποιητικού, θα έχει καταφέρει να έχει στην άκρη και κάποια χρήματα από το ασφαλιστικό σύστημα. Και να πούμε βέβαια, γιατί ξαναλέω ότι είναι ένα άκρος κοστολογημένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στο δεύτερο ακριβώς πυλώνα, στον κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, θα μπουν για τα πρώτα χρόνια, τα 10 χρόνια της μετάβασης, μόνο οι νέοι εργαζόμενοι, φυσικά για να μην υπάρχει κάποιο κενό στις επικουρικές, και από εκεί και πέρα η μετάβαση θα γίνεται και βάσει των ρυθμών ανάπτυξης. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, χθες και έπειτα από 10 χρόνια σιωπής, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, μίλησε δημόσια, απίφθινε έτσι ένα μήνυμα, ένα προσκλητήριο συστράτευσης και ενότητας. Αυτοκριτική βέβαια δεν ακούσαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό. Θα διαφωνήσω, Κατερίνα, γιατί νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει την αυτοκριτική της. Έχει κάνει την αυτοκριτική της ότι έχει να κάνει με τα λάθη τα οποία έγιναν. Η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά, ναι, τα και πρώην Πρωθυπουργοί επίσης που διατέλεσαν ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Καραμαλή, δεν νομίζω ότι έχουμε ακούσει κάτι τα τελευταία χρόνια. Θα επιμείνω χρόνια. Και θα πω ότι ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας και δεν είναι άλλο Κώστας Καραμαλής και άλλο Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ασκήσει, αν θέλεις, έχει κάνει την αυτοκριτική της για το ποια ήταν τα λάθη. Δεν ήταν ο Κώστας Καραμαλής εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στα μνημόνια, Κατερίνα. Ήταν οι λεφτά υπάρχουν, να θυμίσουμε στον κόσμο. Και θα πρέπει ήταν να αναγνωρίσουμε. Ήταν όμως πρωθυπουργός σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη στα τέλη του 2009, όταν εκτοξεύτηκε το έλλειμμα στο 14%. Ήταν ο προθάλαμος για να οδηγηθούμε στο μνημόνιο. Και δεν μάθαμε ποτέ τι συνέβη την περίοδο εκείνη. Να θυμίσω ότι έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής τότε. Ο Κώστας Καραμαλής είχε μια στάση ευθύνης. Και έλεγε ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε. Πολλά οικονομικά να αντιμετωπίσουμε. Την ίδια ώρα έχει απέναντι έναν λαϊκισμό που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Και με αυτό το λεφτά υπάρχουν οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο. Ο Κώστας Καραμαλής επαναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία πάει ενωμένη στην επόμενη μέρα με ένα συγκεκριμένο κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο ο κόσμος θα εμπιστευτεί για να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το τέλος στο οποίο βρίσκεται. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας παρουσιάσουν τα πράγματα ότι όλα γίνονται καλά, όλα βαίνουν καλώς, υπάρχει ανάπτυξη την οποία μόνο εμείς δεν βλέπουμε και ο κόσμος δεν βλέπει και στην τσέπη του, αν θέλεις, δεν βλέπει. Δεν βλέπουμε νέες θέσεις εργασίας, δεν βλέπουμε προοπτική για τους νέους, δεν βλέπουμε προοπτική για τις οικογένειες. Πάμε λοιπόν μπροστά, πάμε τη χώρα μας μπροστά. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος και το είπα και πριν και θα το ξαναπώ. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολος. Θέλει όμως υπεύθυνη πολιτική στάση και η Νέα Δημοκρατία την έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικολέτα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε από διαφορετικούς ρόλους και θέσεις αυτή τη φορά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.